Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο ρεμπέτη που για πολλούς θεωρείται πατριάρχης του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο Μάρκος Βαβακάρης γεννήθηκε στη Σύρο και ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά μιας πολύ φτωχής οικογένειας. Από πολύ μικρός αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο για να βγει στο μεροκάματο κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού. Σε ηλικία 15 ετών έφυγε από τη Σύρο επειδή εσφαλμένα πίστευε ότι είχε δολοφονήσει κατά λάθος έναν άνθρωπο. Στον Πειραιά έγινε δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και δημιούργησε μια καριέρα που άλλαξε την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Παρακολουθήστε την περιπετειώδη ζωή και τα τραγούδια του Μάρκου που παραμένουν πάντα επίκαιρα. Μάρκος Βαβακάρης γεννήθηκε το Μάιο του 1905 στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Στη Σύρο και μάλιστα στο Δανακό, το χωριό της καταγωγής του, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η εκδοχή ότι ο Μάρκος γεννήθηκε σε μια σπηλιά την οποία μάλιστα για πολλά χρόνια οι κάτοικοι του Δανακού δείχνουν ως τη σπηλιά του Βαβακάρη. Μετά τον έφεραν να τον δηλώσουν σαν γέννηση στην Άνω Σύρο. Ο Μάρκος από μικρό παιδί αγαπούσε τη μουσική και τον μπουζούκι. Ο πατέρας έπαιζε τσαμπούνα, γκάιντα δηλαδή. Δεν ξέρουμε από πού την είχε μάθει. Σίγουρα όμως έπαιζε γκάιντα και αυτό ήταν το πρώτο μουσικό ερέθισμα του Μάρκου, όχι όμως και το μοναδικό. Είχε πάρει ένα ξύλο και περίπου 60 πόντους και 10 πόντους φάρδος και είχε βάλει πάνω 3 τέλια. Επάνω στο ένα τέλι είχε βάλει ένα τσιγάρο, φορούσε το σκούφο του και όλη μέρα καθόταν κάτω από ένα ορνό, ορνός είναι η αρσενική σικιά, και όλη μέρα το γρατσούριζε. Οι γονείς του ήταν φτωχοί και ο Μάρκος Βαβακάρης αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο και να βγει στο μεροκάματο, κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού. Λούστρος, εφημεριδοπόλη, μανάδης, μπακάλης, έχαρα ηχογράψει ένα δίσκο και θα γράψω όλα τις τέχνες που έκανα, τις γράφω σε δίσκο. Όλες τις τέχνες που έκανα, ακούστε που τις λέγω, τις γράφω και σαν θύμητο μου έρχεται για να κλαίγω. Τα έφτιαχνε κουφίνια ο πατέρας του και πηγαίνανε και μαζεύανε τα σχήνα από τα ποτάμια, τα καλάμια αυτά, και καθότουσαν και κάνανε αυτή τη δουλειά για να επιβιώσουν. Δηλαδή ήταν άνθρωπος του μόχθου, κουράστηκε πολύ από μικρός. Ήταν ένα παιδί, προσπαθούσε να βγάλει 5 δεκάρες για το σπίτι του. Ο ίδιος λογαριάζει ότι με το μεροκάματο που έπαιρνε στο εργοστάσιο έπαιρνε τόσα ψωμιά. Δηλαδή κυριολεκτικά έβγαζε το ψωμί της οικογένειάς του. Κυριολεκτικά. Έκανε όμως και τη δουλειά του εφημεριδοπόλη, η οποία ήταν ιδιαίτερα σκληρή και η οποία ήταν εκείνη ίσως που ο Μάρκος δεν συμπάθησε περισσότερο από όλες όσες έκανε στην αγορά. Κάπου γράφει στην αυτοβιογραφία του ο Μάρκος ότι όταν κουραζόταν πολύ πήγαινε σε ένα ήσυχο μέρος, σε μια σκιά, και διάβαζε τις εφημερίδες. Διάβαζε βασικά τις εφημερίδες που πουλούσε.
και τις κοινές γυναίκες τις γνώρισε στην παιδική του ηλικία και τους μάγκες. Μάλιστα για έναν μάγκα διαβόητο στη σειρά ο Μάρκος λέει ότι πλακώσανε 40 αστυνομικοί, υπερβολή βέβαια, για να τον πιάσουν. Πράγματι μαζεύτηκαν 5-6, τον πιάσανε και τον καθαρίσανε στο τέλος. Τους είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, κυριολεκτικά ήταν η Παναγία σώση. Δεν πιανόταν από πουθενά. Αυτόν τον γνώρισε. Η πλάκα είναι η εξής, ότι ο Μάρκος μιλάει με θαυμασμό για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Βαμβακάρης πρόσεχε όλα τα μουσικά είδη και σίγουρα άκουγε και κλασική μουσική. Τουλάχιστον όσο ήταν κάτω μαθητής και μετά εργατάκι, άκουγε κλασική μουσική. Τις Κυριακές ή τις Τετάρτες που έπαιζε η μπάντα στη μουσική εξέδρα της κεντρικής πλατείας της Ερμοπόλης, εκεί έπαιζαν συνήθως εύθυμα, ωραία, αλλά κλασικά, εισαγωγές από όπερες και τέτοια πράγματα. Ως πολυτεχνίτης γύριζε όλο το νησί, όπου υπήρχαν πολλές μουσικές επιρροές. Έτσι εμπλούτησε τη μουσική του παιδεία. Μέσα στη μουσική του συνυπάρχουν δημοτικό τραγούδι, μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης με το Χασάπικο, μουσική παράδοση της Σμύρνης με το Ζεϊμπέκικο. Ακόμα και κλασική μουσική από τα ακούσματά του στην Ερμόπολη. Σε ηλικία 15 ετών ένα ατύχημα έγινε αιτία για να φύγει από τη Σύρο και να πάει στον Πειραιά για να αναζητήσει την τύχη του. Πέταξε ένα βράχο από την Απάνω, γιατί ο χώρος πάνω εκεί στην Απάνω Σύρα είναι ένα ψηλό μέρος, και πέταξε ένα βράχο και αυτός ο βράχος κατρακύλησε και πήγε σε ένα σπίτι και έπεσε και τον γκρέμισε το σπίτι αυτό, και φοβήθηκε ο Μάρκος και ήρθε στον Πειραιά για να μην τον πιάσουν και τέτοια, ας πούμε, αλλά... Του στείλανε γράμμα οι γονείς του, γέκα, γύρνα πίσω. Μη στεναχωριέσαι, το σπίτι είναι συγγενικό, δεν θα σου κάνει τίποτα η αστυνομία. Και ο Μάρκος τους απήντησε, ελάτε εσείς. Και μετά από 7 μήνες ακολούθησαν και οι γονείς του. Το 1925 ο Βαμβακάρης δούλεψε ως εκδορέας στα σφαγεία του Πειραιά. Ένιωθε όμως ότι αυτή η δουλειά ήταν σκληρή και απάνθρωπη. Σύντομα την εγκατέλειψε και αφοσιώθηκε στο μπουζούκι. Θα σ' αφημούμε την ποδιά που σαν τη δέσεις πίσω. Και τράβαγε τα πάθη του Χριστού εκεί πέρα για το μεροκάμα. Σκότωνε τα ζώα, τα μοσχάρια, τα μεγάλα με το μαχή. Ήταν ο καλύτερος σφάχτης που λέγανε, και γδάρτης, έπαιρνε τα ζώα, έκανε, ήταν αχτύπητος. Αλλά κάθε φορά που έκανε αυτό το πράγμα και σκότωνε ένα ζώο, την άλλη μέρα ήταν άρρωστος. Και όταν του είπανε ότι θέλει να πρέπει να σφάξει ένα μοσχάρι το οποίο είχε μεγαλώσει αυτός, δεν μπορούσε να το σφάξει, λέει, και το παράτησε και έφυγε. Και από εκεί έπαθε σοκ και τα πέταξε όλα αυτά τα πράγματα, και μετά για εξηλαίωση νοικιάζει μια μάντρα ο Μάρκος στην παλιά Κονιά και τη γεμίζει γεμάτο πρόβατα, μοσχάρια, άλογα, κουτσά, στραβά, δηλαδή γινόταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε να τα μεγαλώσει, να του φύγει ο καημός, πώς να το πούμε. Η μποέμικη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη διακόπηκε όταν πήγε φαντάρος. Για τα σπαρταράκια μας πέρα στην Αλβανία. Το 26 ο Μάρκος θα πάει στρατιώτης. Επαιδείο και να μπει στο πειθαρχείο για να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει και να γράφει τραγούδια.
Τον αφήνει ανήσυχο εκεί και έπαιζε και έκανε ό,τι ήθελε. Ήταν ένα υπέρ τις 24 μέρες, έκανε 78, αλλά ήταν όπως ήθελε, πώς τα είχε βρει ωραία. Γνώρισε και το διοικητή του στρατοπέδου, μετά σιγά σιγά τον παίζε μπουζούκι, γίνανε φίλοι και ο Μάρκος είχε σαν ξενοδοχείο την είχε τη φυλακή. Ο Βαμβακάρης στον Πειραιά γνώρισε την πρώτη του γυναίκα την Ελένη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο γάμος όμως αυτός δεν κράτησε πολύ, γιατί η Ελένη δεν του ήταν πιστή. Μικρός ανεμονιαστικά, κοροϊδό που πιαστικά. Τον κεράτωνε συνέχεια και εκείνος δεν το άντεχε. Και κάποια στιγμή άρχισε να τσακώνεται μαζί της και εκείνη σηκώθηκε και έφυγε. Και έβαλε τα αδέλφια της να τον κυνηγάνε και να τον απειλούν. Όλοι του λέγανε να την παρατήσει, όλοι του λέγανε να, τα αδέρφια του. Γι' αυτό λέει το τραγούδι, για σένα στο σπίτι μου δεν θέλουν να με δουν η μάνα μου, τα αδέρφια μου και με κατηγορούνε. Υπήρχε μια, μάλλον κάποιος δεσμός με τον Κουμπάρο, γιατί είχε γράψει και ένα τραγούδι ο Μάρκος για αυτό το αλυσβερίσι που γινόταν τότε. Και έλεγε ένα κομμάτι του ότι έρχεσαι κρυφά από τη μάντρα και σε βρίσκω μάλλον, έρχομαι κρυφά από τη μάντρα και σε βρίσκω μάλλον άντρα. Έρχομαι κρυφά στη μάντρα και σε βρίσκω μάλλον άντρα. Κάποτε ένα πρόσωπο της οικογένειας του, ας πούμε ο αδερφός του, έτσι, του είπε ότι δεν είναι εντάξει αυτή η γυναίκα, για την πρώτη του γυναίκα μιλάμε, ότι όταν φεύγεις εσύ από το σπίτι έρχονται άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτό, και του είπε δεν σε πιστεύω, και έβγαλε το μαχαίρι, έκλεισε το αυτί του πέρα για πέρα, του είπε τώρα με πιστεύεις. Ο Μάρκος Βαβακάρης ζήτησε διαζύγιο. Η Καθολική Εκκλησία όμως δεν το επέτρεψε. Έτσι ήρθε σε σύγκρουση με τον Καθολικό Μητροπολίτη. Του λέγε του επίσκοπου, του λέει δεν μπορείς να χωρίσεις. Μα του λέει η γυναίκα, του λέει είναι ζόρικα, δεν γίνεται, του λέει. Δεν μπορείς να τη χωρίσεις. Και μαλώσανε με τον επίσκοπο και του λέει αν την πάρεις εσύ, αλλά εγώ θα χωρίσω, του λέει. Γι' αυτό για το ίδιο πρόσωπο θα γράψει τα πιο ερωτικά τραγούδια και για το ίδιο πρόσωπο θα γράψει τα πιο σκληρά τραγούδια του. Δώσα διαζύγιο, τι θέλεις κι από μένα. Οι μέρες μετά το χωρισμό ήταν δύσκολες για τον Μάρκο, καθώς έδινε ένα μεγάλο ποσό για διατροφή, την οποία ήθελε να αποφύγει. Αφού χωρίσανε, η πρώτη του γυναίκα πήγαινε στην ΑΕΠΗ και εισέπλατε τα δικαιώματα πριν πάει ο Μάρκος. Και εκεί είχε πρόβλημα. Και αναγκάστηκε ο Μάρκος να βγάλει κάποιους δίσκους με ψευδόνυμο. Το ένα ψευδόνυμο ήταν Ρόκος. Ο Μπαρμπαπιέρος, ο θείος του, λεγόταν ο Ρόκος το παρατσούκλι. Το μπουζούκι, το χασίς και οι περιθωριακές φιλίες έστειλαν πολλές φορές τον Μάρκο στη φυλακή, ακόμα και για λίγες ώρες. Θα σας παίξω το αντιλαλούν οι φυλακές όπως το έπαιζε ο Μάρκος, όπως είναι η πρώτη του εκτέλεση δηλαδή. Πάμε. Αν έκανες χρήση κάναβης, σε πιάνανε
και σε βάζανε μια εβδομάδα μέσα, δύο μέρες έκανες μια μετάνοια και σε βγάζανε. Για τέτοια πράγματα, δεν είχε τίποτα άλλο, ας πούμε. Ο Δελιάς λέει σε ένα τραγούδι του «Μπράβο σου κύριε Πρόεδρε, καλά θα καταφέρνεις, με τις 45 σου στην Αίγινα με στέλνεις». 45 μέρες φυλακή δηλαδή, για κατοχή και χρήση ναρκωτικών. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε γιατί η Καθολική Εκκλησία τον αφόρησε, πώς μετά την επιβολή της λογοκρισίας μεταξύ το ρεμπέτικο τραγούδι και ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισαν να περνούν στο περιθώριο, αλλά και πώς τη δεκαετία του 60 ξεκίνησε μια δεύτερη καριέρα για τον Βαβακάρη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμά μας στη ζωή του Μάρκου Βαβακάρη. Το 1933 ο Βαβακάρης είχε γράψει ήδη 50 τραγούδια, ενώ το 1935 έγραψε ένα από τα διασημότερα τραγούδια του, τη Φραγκοσυριανή, που σχεδόν 80 χρόνια μετά ακούγεται σαν να γράφτηκε πρόσφατα. Στα χρόνια της κατοχής χώρισε την πρώτη του γυναίκα και παντρεύτηκε με ορθόδοξο γάμο τη Βαγγελιό. Ο Μάρκος ήταν καθολικός και η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας δεν θεώρησε έγκυρο αυτό το γάμο και του απαγόρευσε να συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, κάτι που ο ίδιος το χαρακτήρισε ως αφορισμό. Τη δεκαετία του 50, ο Μάρκος Βαβακάρης πέρασε στα αζήτητα. Έπαθε παραμορφωτική αθρίτιδα στα χέρια και έχασε τη δεξιοτεχνία στο μπουζούκι. Τότε αναγκάστηκε να βγάλει πιατάκι, όπως λέμε, και να παίζει τσάμπα στις ταβέρνες για να ζήσει από την ελεημοσύνη των θαμώνων. Ωστόσο, η επανεκτέλεση των τραγουδιών του με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση σήμανε την αρχή της δεύτερης καριέρας του. Ο Μάρκος Βαβακάρης ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στην Οντεόν το 1933. Αυτή η ηχογράφηση ήταν εξαιρετικά σημαντική. Η μουσική του ακούγεται από περισσότερους και ο ίδιος δίνει νέα ρότα στην καλλιτεχνική του πορεία. Το δρόμο άνοιξε ένας δίσκος που είχε έρθει ένα χρόνο πριν από την Αμερική. Πήγαινε στο Μάτσα και του έλεγε «Γράψε μου, ηχογράφησε μου κανένα τραγούδι». «Δεν σε θέλω», του έλεγε. «Όχι, όχι, όχι». Έρχεται από την Αμερική ένας δίσκος με μπουζούκι, μινόρε. Και το ακούει ο Μάτσας από Έλληνα, τρελάθηκε και πιάνει το Μάρκο και του λέει «Έλα, παίξε». «Σιγαρέ», του λέει, «μέχρι τώρα παίξε», του λέει, «και πάμε μέσα να σε ηχογραφήσω». Ο πρώτος του δίσκος, το «Αράπ», από τη μια μεριά ένα σόλο ζεμπέκικο και από την άλλη μεριά το «Καραντουζένι», που λέει «έπρεπε να αρχώσουν ο ρεμάγκα στον τεκέ μας». Έκαμε μπάμ στη δισκογραφία, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δίσκους πούλησε. Τόσο πολύ τα ζητάγανε που ευθύρωνταν και τους πάγανε. Το σπάω πλάκα βγήκε από τότε. Δηλαδή ήταν, ο δίσκος είχε πια εξαντληθεί, είχε φθαρεί πολύ από την χρήση της βελόνας, ας πούμε. Τον πετάγανε και σπάγανε. Βγήκε και θα σπάσω πλάκα. Τα τραγούδια του Μάρκου έγιναν πασίγνωστα. Οι πωλήσεις των δίσκων εκτοξεύθηκαν. Ανάμεσα στους θαυμαστές του ήταν και αστυνομικοί, που όφυλαν να κυνηγούν τον μπουζούκι, το οποίο ήταν σήμα κατά τεθέν των τεκέδων και του απαγορευμένου χασίς. Τούτωσε λοιπόν κάποιος πολύ καλό χασίς, ένα καϊνάρι, λέει ο Μάρκος. Και το βάλε, ήταν χειμώνας, το βάλε στην τσέπη του παλτού και πήγαινε να το φουμάρει. Τον είχε δει ένας χωροφύλακας, τον ακολουθούσε από πίσω. Και άρχισε να παίζει το ταξίμι ζεϊμπέκικο. Και όταν έφτασε στο σπίτι του και έβγαλε το κλειδί να ξεκλειδώσει, πάει ο γραφείλακας και του λέει: «Ρε Μάρκο, ρε Βαβακάρη», του λέει, «ξέρω ότι έχει χασίσει στην τσέπη, αλλά έπαιζε ρε Μπαγάσα τόσο ωραία που δεν μου έκανε καρδιά να σε πιάσω. Χαλάλι σου, ρε», του λέει.
Μάρκος όταν γνώρισε τον Μπάτη, τον Δελιά και τον Στράτο Παγιουμτζή, έφτιαξαν την περίφημη Πειραιώτικη Κομπανία. Οι Σμυρνοί πρόσφυγες που ήταν ήδη μεγάλα ονόματα, τους άνοιξαν το δρόμο. Στην Ανάσταση του Πειραιά, στη Μάντρα του Σαραντόπουλου, η μεγαλύτερη τότε Σμυρναίκη Κομπανία όλων των εποχών, Περιστέλης, Κάβουρας, Σέμψης κλπ. Καλέσανε την τετράδα του Πειραιός, την ξακουστή τετράδα του Πειραιός, να παίξει ως αυτό που λέμε σήμερα backing group, δηλαδή εισαγωγικό συγκρότημα. Το θέμα είναι ότι έγινε τέτοιος παντζουλισμός που οι ίδιοι οι Σμυρνοί έκαναν μια σύσκεψη και καλέσανε τους μάγκες του Περέα και τους είπαν, παιδιά, αυτό το μαγαζί σας ανήκει. Έγραψε καταπληκτικά τραγούδια. Έγραψε πολλά ωραία τραγούδια. Κέρδισε τους αντιπάλους εντός αγωγικών. Ποιοι ήταν οι αντιπαλοί του? Όλοι αυτοί οι ίωνες μουσικοί που μπορεί να παίζανε καλύτερα από εκείνον, να κάνανε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά εκείνος άνοιξε το δρόμο. Ήταν σε έναν τεράστιο κρέιντερ το οποίο πέρασε και άνοιξε καινούριους δρόμους. Δύο χρόνια μετά ο Μάρκος αποφάσισε να ανοίξει ένα δικό του μαγαζί στον Πειραιά. Και εκεί πήγε και τον βρήκε ο Τσιτσάνης και μάλιστα κατά την περιγραφή του Στέλιου τον βρήκε να σκουπίζει το μαγαζί και να το καθαρίζει. Και του λέει ο Τσιτσάνης, θέλω να δω τον κύριο Μάρκο Βαβακάρη. Και του λέει ο Μάρκος, τι τον θέλεις? Λέει ο Τσιτσάνης, μέσα στην εταιρεία μου, γιατί θέλω να μου τραγουδήσει ένα τραγούδι που έχω γράψει. Α, εσύ είσαι ο βλάχος που λένε? Ναι, εγώ είμαι, έτσι. Ωραία, κάτσε κάτω και παίξε μου. Και τον έβαλε να του παίξει πρώτα στο μπουζούκι και λέει, εντάξει, θα σου τραγουδήσω το τραγούδι σου. Τα βράδια κλείνανε και τα παράθυρα, παίζανε και χαρτί, ίσως και καπνίζανε κιόλας. Ένα βράδυ είχαν κλειστεί, κλείσανε, βάλανε και κουρτίνες στα παράθυρα, ανάψανε μια λάμπα πετρελαίου και έρχεται ξαφνικά η αστυνομία και χτυπούσε τις πόρτες, ανοίξτε, ανοίξτε. Εκεί που παίζανε πέφτει η λάμπα πετ, παίρνουν φωτιά όλα και φύγανε από την πίσω πόρτα. Το κλείσε ο Μάρκος. Γιατί έχω εγώ μεράκι, έχω μέσα μου σαράκι για μια όμορφη κοπέλα που αγαπώ. Βραμάνα Μάρια, την εγώ τα τρελαθώ. Μετά ο Μάρκος ξεκίνησε να κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Μία φορά βρέθηκε στα Χανιά με τον Μπάτη και τον Παγιουμτζή. Εκεί, σε ένα παζάρι όπου τραγουδούσαν, συνάντησαν κάποιον που προσπαθούσε να πουλήσει έναν άγριο γάιδαρο. Λέει ο Μπάτης, πόσα θα μας δώσει να στον ηρεμήσω εγώ? Αφού συμφωνήσανε, που τον έστω γάιδαρο, λέει, τι πάει λοιπόν, ανάβει ένα τσιγάρο τέτοιο ο Μπάτης και πάει και φύσαγε τον καπνό στη μύθη, στο ρουθούνιο του γαϊδάρου, μαστούρος ο γάιδαρος και ησύχασε και τον πούλησε ο αυτός, αλλά ο αγοραστής μετά από λίγο γάιδρος ξεμαστούρασε και έρχεσαι να κλωτσά και να δαγκώνει, αλλά αυτοί είχαν προλάβει και είχαν φύγει. Το 1935, μετά από 20 χρόνια, βρέθηκε και πάλι στη γενέτειρά του τη Σύρο. Για χάρη μιας όμορφης κοπέλας, όταν επέστρεψε στον Πειραιά, έγραψε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του, τη Φραγκοσυριανή. Κάποια από τις γυναίκες που αγαπούσε κατά καιρούς, έγινε η αιτία να γράφει αυτό το ωραίο τραγούδι, που κυρίως είναι τουριστικό, δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Με την ευκαιρία του ότι αγαπάει την κοπέλα αυτή, την πάει βόλτα σε όλα τα μέρη της Σύρου και έτσι μαθαίνουμε για το Φίνικα, την παρακοπή, το Δελακράτσια και όλα αυτά τα μέρη που περιγράφει.
Έλληνες πια εκεί πέρα λένε εγώ ήμουν καλά, τρέχα γύρευα. Θα ήταν καμιά ωραία, θα του είχε μπει. Για εκείνον μπορεί να είναι θεά. Για σένα και για τους άλλους μπορεί να μην ήταν. Η Φραγκοζηλιανή είναι η αγνή έκφραση και ο τοπικισμός ενός ανθρώπου που πιστεύει, χωρίς να μπορεί να το εκφράσει, ότι η πατρίδα του είναι τα παιδικά του χρόνια. Μια πούτωση, μια φλόγα έχω μέσα στη καρδιά και μαγιά μου έχεις κάνει Φραγκοζηλιανή γλυκιά. Σύμφωνα με άλλους, η αρχική έμπνευση ήταν όταν είχε ένα καυγαδάκι με την πρώτη σύζυγό του. Φωνάζει η Ελένη. Μάρκο, Μάρκο! Τι είναι, μωρή? Το είχε το μωρή πολύ ο Μάρκος. Η καρδιά μου, μια φούντωση, ένα πόνο έχω μες στην καρδιά. Άντε, μωρή, της λέει και μπαίνει μέσα. Μετά από λίγο πάλι ξαναγυρίζει και λέει Μάρκο, Μάρκο! Μια φούντωση, ένα πόνο έχω στην καρδιά. Βγαίνει έξω ο Μάρκος, λέει σκάσε μωρή να το γράψω πρώτα. Δεκαετίας του 30 το ρεμπέτικο εξαπλώθηκε μέσω της δισκογραφίας. Η δικτατορία του μεταξύ όμως έκανε λογοκρισία όχι μόνο στους στίχους των τραγουδιών αλλά και στις μελωδίες που θύμιζαν ανατολίτικους ρυθμούς. Μαντάζει και για Συριάνη και για να βρει κανάτε και... Η κυριότερη λογοκρισία που γινότανε ήταν στη μουσική την ίδια. Λέει ο Τσιτσάνης, μας λογόκρινε τα μπεμόλια. Του λέω, τι είναι τα μπεμόλια, Βασίλη μου? Είναι, λέει, αυτές οι νότες που είναι, δεν είναι σταθερές. Δηλαδή αυτό. Ενώ ο Μάρκος το παίζει τώρα λόγω λογοκρισίας. Δεν μπορούσε πια να γίνει, να ανεχτούν περισσότερα τραγούδια χασικλίδικα, γιατί έχουμε και ένα παράξενο φαινόμενο. Έχουμε πολλές χιλιάδες τραγούδια τέτοια, τα περισσότερα από όλο τον κόσμο. Αλλά και τραγούδια που μπορεί να ασχολούν με τη φτώχεια, την κοινωνική αδικία κτλ. Ήταν πολύ δύσκολο να περάσουν. Είχα γράψει ένα και λέγα θέλω να γίνω ισχυρός σαν το Μουσουλίνι. Ναι, το έχουμε. Και σαν το Χίτλερ, Ζόρικος. Που δένει και που λύνει. Που δεν είναι και πουλί. Σαν το Κεμάλ που έκανε μεγάλη την Τουρκία και κάνουν κόζι Έλληνες και έχουν απορία. Και εσύ είναι Στάλιν αρχηγέ του κόσμου το καμάρι, όλοι οι εργάτες αγαπούν γιατί σε παλικάρι. Και πού να το μου είσαι να το πω, Το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο πριν από την επιβολή της λογοκρισίας του Μεταξά ήταν ένα άκρος πολιτικό τραγούδι. Ο Μάρκος Υπουργός. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω. Να κάθομαι τεμπελικά, να τρώω και να πίνω. Και να ανεβαίνω στη Βουλή εγώ να τους διατάζω, να τους πατώ τον Αργυντέ και να τους μοστουριάζω. Η αρχή του δε είναι πέθανε ο Κοντήλη, μας πάει και ο Βενιζέλος. Την πούλεψε και ο Δεμιατζής που θα έπαιρνε το τέλος. Στα χρόνια της κατοχής ο Μάρκος Βαβακάρης τραγουδούσε στα Πάλκα και αντί για χρήματα που δεν υπήρχαν, πληρωνόταν με τρόφιμα. Ήταν η εποχή που οι Γερμανοί του ζητούσαν να γίνει καταδότης και να προδίδει αντιστασιακούς. Ο
Συνταγματα ασφαλείας τον καλέσανε και του είπαν ότι εσύ που ξέρεις εδώ έρχονται κόσμος, μαυραγωρίτες, έρχονται αντιστασιακοί, έρχονται διάφοροι, να πούμε ότι ακούς και αυτό, θα άρχισε να μας τα λες. Και εμείς μη φοβάσαι. Και φοβήθηκε, δεν ήθελε να καρφώσει και σηκώθηκε και έφυγε, δεν ξαναπήγε στο μαγαζί αυτό. Την ίδια περίοδο χάνει το φίλο του Ανέστη Δελιά, τον έναν από την περίφημη τετράδα. Το βρήκαν κάποτε εκεί που άδειαζαν τα φρεάτια του Πειραιά. Πνιγμένο και πεταμένο, σκοτωμένο προφανώς. Και ο Μάρκος έλεγε ότι είναι σαν άγγελος πεταμένος στα σκουπίδια. Ο χαρισματικός Δελιάς πέθανε από υπερβολική δόση. Από το καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω, ο κόσμος μ' απαρνίστηκε, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο Ανέστης ο Δελιάς, γιατί όπως τον λέγανε μαύρη γάτα. Ήταν ένας άνθρωπος, πολύ ξύπνιος άνθρωπος, και ήταν ένας άνθρωπος ανήσυχος. Έβλεκε με ιστορίες, δηλαδή ακολουθούσε τα θέματα της μουσικής, αλλά έμπαινε και σε άλλα παραπτώματα, ας πούμε. Υπάρχει από παράδοση μία απέχθεια των χασικλίδων απέναντι στους πρεζάκηδες. Ξέρουν ότι ο πρεζάκης χάνει τον έλεγχο, ενώ ο χασικλής όχι. Γι' αυτό και στους τεκέδες δεν δεχόντουσαν τους πρεζάκηδες. Γι' αυτό και τους απέφευγαν. Τους λιπόντουσαν φυσικά, αλλά τους απέφευγαν. Αυτός είναι και ο μεγάλος πόνος της τετράδας του Πειραιός, γιατί ο Ανέστος ο Δελιάς, ο επιλεγόμενος Αρτέμις, έπεσε στην ηρωίνη από ό,τι λένε, από την κομμένα του, από το πορνείο που δουλεύει. Ωρες με τρεύει ο Λούλας, ωρες αδυνατά, ωρες με τρεύει ο Λούλας. Ο Μάρκος Βαβακάρης μεγάλωσε μέσα στους τεκέδες και τους ανθρώπους του λιμανιού και έμπλεξε με το χασίς. Ποτέ όμως δεν υποστήριξε ότι τα ναρκωτικά έκαναν καλό. Το αντίθετο. Ο Μάρκος προειδοποιούσε τους ανθρώπους με τα τραγούδια του ότι αν μπλέξουν με αυτό το διάβολο θα έχουν κακά ξεμπερδέματα. Ο Μάρκος είχε τραγουδί φοβερό που λέει από τα πρώτα που έγραψε. Ώρες με θρέφει ρουλάς, ώρες αδυνατάω, ώρες με ρίχνει στην ταρκά και ανθρώπου δεν μιλάω. Δηλαδή η χρήση και η κατάχρηση. Χρόνια της κατοχής η μεγάλη του αδελφή τον παρακίνησε να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Έτσι γνώρισε τη Βαγγελιό και την παντρεύτηκε με ορθόδοξο γάμο. Μια όμορφη μελαχρινή, να ζιάρα και στερτζόζα. Ήτανε πάρα πολύ καλή γυναίκα η κύρα Βαγγελιό. Τον μάζεψε τον Μάρκο. Πολύ τον μάζεψε, γιατί ο Μάρκος δεν μαζευότανε με τίποτα. Έκαμε τα παιδιά, τα τρία παιδιά που έχει, το Βασίλη, το Στέλιο και τον Δομένικο. Ήτανε πατέρας από τις λίγους πατεράδες. Μας αγαπούσε, αγαπούσε τα παιδιά και έλεγε «Έλα Στέλιο μου, έλα Βασίλη μου, έλα Ντομίκο μου, αγόρι μου, ψυχή μου», έτσι τους μίλαγε με πάθος. Η Καθολική Εκκλησία όμως δεν δέχτηκε το δεύτερο γάμο του Μάρκου Βαβακάρη και όπως έγραψε και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, τον αφόρησε. Η Εκκλησία η Καθολική δεν του επέτρεψε να παντρευτεί, γιατί δεν δίνει διαζύγιο η Καθολική Εκκλησία. Το ίδιο, ο ίδιος λέει, εμάς η Εκκλησία μας δεν δίνει διαζύγια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο που αφορά τον αείμνηστο Μάρκο Βαβακάρη. Αυτό συμβαίνει για τον κάθε καθολικό, ο οποίος όταν καταφύγει στην πολιτεία να πάρει διαζύγιο και ξαναπαντρεύεται, ο γάμος αυτός δεν αναγνωρίζεται από την Καθολική Εκκλησία λόγω του πρώτου, ο οποίος είναι έγκυρος και επομένως του απαγορεύει να έρθει να λάβει τα μυστήρια της Θείας Κοινωνίας. Και έπρεπε να υποφέρεις, να ζεις με ένα
με τη γυναίκα που σε κεράτωνε, με την πείνα, με το ξύλο. Έπρεπε να τον έχεις τον άντρα, για τη γυναίκα πρέπει να την έχεις. Κάθε βράδυ θα σε περιμένω. Κι όπου θέλω εγώ θα σε πηγαίνω. Θέλω από σένα μ' αγαπήσεις, αλλά νιάρα τη φλόγα της καρδιάς μου να μου σβήσεις. Η δεκαετία του 50 ήταν σκληρή για τον Μάρκο Βαβακάρη. Έπαθε παραμορφωτική αθρίτιδα στα χέρια του και έχασε τη δεξιοτεχνία που είχε στο μπουζούκι. Ο Μάρκος βρέθηκε στο περιθώριο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας ως ξεπερασμένο πια προϊόν. Όταν με βλέπεις και πενώ. Εκείνο τον καιρό δεν έδειξαν την αγάπη αλλά και το σεβασμό που όφυλαν οι εταιρείες δίσκων, οι οποίες είχαν αρχίσει ήδη να βλέπουν άλλα πράγματα. Τότε βγαίνανε τα Παπιών, τότε βγαίνανε τα Ρολόγια τα Χρυσά, τότε βγαίνανε κάποιες άλλες καταστάσεις. Ο Μάρκος ήταν ένας ιδιότυπος άνθρωπος, ήθελε τη φανέλα του, ήθελε την πατατούκα του, ήθελε τη Ρεμπούμπλικα, ήταν άλλη κοινωνία, βγαίνανε τα κουστούμια, βγήκε η μόδα και ο Μάρκος σιγά σιγά πήγαινε πίσω, αλλάζαν τα πράγματα. Τότε ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης για να επιβιώσει έβγαζε πιατάκι. Γυρνούσε στα πανηγύρια και στα κοτοπουλάδικα του Ρέντι με το μπουζούκι του και με το στέλιο μικρό παιδί, ο οποίος έβγαζε το πιατάκι ανάμεσα στους σταμόνες, οι οποίοι πια δεν θέλανε να παίζει ο Μάρκος μουσική, θέλανε τα jukebox να ακούνε, και καθότανε σε μία άκρη και περίμενε πότε θα σκάσει καμιά παρέα πληροφορημένη που θέλει να ακούσει τον Μάρκο, να τον φωνάξουν στο τραπέζι τους, να τον κεράσουν λίγο φαγητό και κρασί, να παίξει, να του δώσουν και κάτι μετά. Ένα βράδυ ο καταστηματάρχης δεν άφησε τον Μάρκο να παίξει με το μπουζούκι του και έβαλε μουσική από το jukebox. Του λέει το αφεντικό, άκου να δεις, σήμερα είναι το πάρτι και δεν έχει μεροκάματο. Μόλις μας λέει έτσι, τον πιάνει ένα πράγμα, σηκώνεται πάνω και με επαναφύγομαι, μου λέει. Ήταν πολύ ζώρικος, δηλαδή τα πήρε, πώς το στεναχωρέθηκε, σου λέει να κάθομαι τώρα, δεν ξέρω πώς το ορθέ. Μάλλον νομίζω ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο κάτι θα σήμαινε για αυτό να είναι αυτή η μανούρα που είχε μέσα του. Και περπάταγε στον δρόμο. Χαράματα ήταν, περπάνταγε στον δρόμο μέσα στα περιβόλια και έλεγε τι πάθος ατελείωτο που είναι το δικό μου. Όλοι να θέλουν τη ζωή, τη ζωή, κι εγώ το θάνατο μου. Ο Μάρκος άρχισε τότε περιοδίες στα χωριά με μόνη επιδίωξη το πιάτο της ημέρας. Τον πήραν σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι μια φορά και τον είχαν τρεις μέρες και έπαιζε. Και γύρισε πίσω με καλάθια από φασόλια, ρεβίθια, φακές, πάβα, ό,τι είχαν του δώσαν, όχι λεφτά, δεν είχε ο κόσμος λεφτά. Του δώσαν τέτοια και τα φόρτωσε στο βαπόρι και ήρθε στο σπίτι του και τα έφερε για να φάνε. Το 1955 επισκέφθηκε και πάλι τη Σύρο που τραγούδησε εδώ στην περίφημη ταβέρνα του Λιλί. Λοιπόν, πάμε λέω να τον ακούσαμε ή ώστε να φέρω απάνω στο μαγαζί. Επήγαμε, του κάνω μια έτσι και μια παρά ήρθε. Μου λέει από πού σέρε, μου λέει. Είναι από την Άνω Σύρο. Εγώ τι θέλει, μου λέει. Ενώ μα τελείωσες από εδώ και γουστάρεις, θα έρθεις στην Άνω Σύρο. Έχω ένα μαγαζί του κεφιού σου, λέω. Σχέτο μουσείο. Τον φέρατε εδώ δηλαδή. Ναι. Σχέτο μουσείο. Έτσι ήταν το μαγαζί και τότε. Έτσι. Μου λέει, μην το χαλάσεις, μου λέει. Τι, ευχαριστώ το, μην το χαλάσω. Πού τραγούδησε εδώ. Εκεί που είναι καρέλα.
Σε από ό,τι ακούω, γινόταν ο χαμός. Τι ζώα πουλούσαν για να πάνε να ακούσουν το Βαμβακάρι. Ένα γάιδαρο ένας είχε πουλήσει. Ζώα για να πάνε να ακούσουν το Βαμβακάρι στην Κατώα. Ήτανε προσκύνημα. Μια λέει πήγε και το προσκυνούσε και της έλεγε ο Λιλής. Μωρή, Θεός είναι. Τι κάθεσαι εκεί και τον προσκυνάς. Χαμός έγινε. Ο κόσμος απ' έξω ουράω για να μπει μέσα. Και εγώ να στενοχωριέ μετά που δεν μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα, αν μπει το μαγαζί μικρό. Στη Σύρο άλλοι τον υποδέχτηκαν με αγάπη και κάποιοι με ειρωνία. Ήταν ξυπόλυτος και είχε βάλει τα πόδια του στη θάλασσα. Και κάποιος του είπε, Μαρκό, μπατήρεψες τόσο πολύ που δεν έχεις παπούτσια ή που πούλησες τα παπούτσια σου. Και βέβαια τον στόλισε αναλόγως ο Μάρκος. Ακούστε να είπε. Δεν μπορεί όλη η Σύρα να τον φωνάζει Χασίκλα, αποκλείεται. Έχει ανθρώποι οι οποίοι τον αγαπούσαν. Τώρα, μερικοί που δεν τον πηγαίνανε, ασφαλώς έτσι είναι. Καλοκαίρι του 1959 η Κολούμπια με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι αποφάσισε να επανακυκλοφορήσει όλα τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. Πίσω από αυτήν την κίνηση βρισκόταν ο Βασίλης Τσιτσάνης που τότε ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στην εταιρεία. Τα ματούκλα θα σου γερνείς βρε, μου και λογισμό μου παίρνεις. Μου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματούκλα θα σου γερνείς. Η περίοδος της σκοτεινιάς έσβησε όταν ο Μπιθικότσης πήρε την άδεια να ξαναπεί τα τραγούδια του Μάρκου. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος θυμάται, ο Βαμβακάρης, να έρχεται ο Μπιθικότσης με το ποδήλατό του στο καμαράκι στην Νίκαια και του λέει «Μάρκο, τι είναι» του λέει. «Ήρθα να σου πω ότι ακούγοντας τη μουσική σου έχω ξετρελαθεί. Θέλω να σου πω ότι θα χαρώ πολύ να μου επιτρέψεις τραγούδια σου να τραγουδήσω». Ο Δομένικος λέει το εξής. Καθόμουν να λέει στην πόρτα και τον χάζευα. Ο μπαμπάς μου λέει ήταν με αναπνευστικά συστήματα και όταν έφυγε πια ο Μπιθικότσης, είδα τον μπαμπά μου μετά από πολλά χρόνια να χαμογελά. Τα ματάκια σου αδερφούλα βρε, μου ραγίζουν την καρδούλα. Μου ραγίζουν την καρδούλα βρε, τα ματάκια σου αδερφούλα. Όταν εγώ άκουσα τον Μπιθικότση να τραγουδάει τα τραγούδια του Βαμβακάρη, αισθάνεται ένα φοβερό τραντάμα μέσα μου. Το Μάρκο τον πρωτοάκουσα και τον γνώρισα στο σπίτι του Νίκου του Κούνδουρου. Είχαν βγάλει τότε «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν» και το τραγουδούσε ο Μπιθικότσης σε μικρό δισκάκι. Εκεί κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, βάζαν «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν». Μου άρεσε τόσο πολύ, φάνηκα τόσο λυρική η στίχη. Και πήγα και το αγόρασα, και αν δεν είχα πολλά λεφτά, αγόρασα και ένα πικάπ και έβαζα κι εγώ συνέχεια «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν». Με πολύ απλό τρόπο, να κάτι άλλο ιδιαίτερο που είχε ο Βαμβακάρης, δεν έψαχνε την ποίηση. Δεν είχε ιδέα τι είναι η ποίηση με την έννοια που την έχουμε σήμερα. Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, κάτι άλλο που έκανε σοβαρό. Πήγαινε και έπαιρνε ωραία πράγματα, στιχάκια, «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου». Σαν τα λούλουδα του κάμπου, σαν τα λούλουδα του κάμπου, βρε τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη έγιναν και πάλι περιζήτητα. Οι μεγάλοι λαϊκοί συνθέτες του εξέφραζαν την εκτίμησή τους.
όπως έλεγε και ο Ζαμπέτας, που μιλούσαμε καμιά φορά, ότι έλεγε ότι ήταν ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης. Εκτός από τον Ντούντα, εκτός από τον Παπάζογλου, τους ανθρώπους που τον πρόλαβαν και τον σεβάστηκαν όλοι και τον παραδέχτηκαν, ο άνθρωπος που συνάντησε για πρώτη φορά ο Τσιτσάνης στην Αθήνα ήταν Βαβακάρης. Σκεφτείτε. Όλοι οι καλοί πριν από τον Βαβακάρη και μετά τον Βαβακάρη τον είχαν σαν σημείο αναφοράς. Και μέχρι σήμερα ο Άκης Πάνου, αυτός ο ιδιαίτερος συνθέτης που έχει γράψει αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, βασίστηκε στη λογική και στην αντρεπτική νοοτροπία του Βαμβακάρη για να γράψει τα δικά του τραγούδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα γκάτσαρα μαλλιά, άσπρο πρόσωπο σαν γκρίνο και στο μάγουλο ελιά. Άσπρο πρόσωπο σαν γκρίνο και στο μάγουλο ελιά. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα κάτσαρα μαλλιά. Στο τελευταίο μέρος θα δούμε πώς ο Μάρκος Βαβακάρης κατάφερε να εμπνέεται από την καθημερινότητα και να συνθέτει επίκαιρα και διαχρονικά τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα στη ζωή του κορυφαίου ρεμπέτη Μάρκου Βαβακάρη. Κάθε τραγούδι του ήταν μια μικρή ιστορία της πολυτάραχης ζωής του. Ένα πουλί που κελαϊδούσε ή μια ωραία κοπέλα που περνούσε ήταν για τον ίδιο ερέθισμα να πάρει ένα χαρτί, ένα πακέτο από τσιγάρα ή ακόμα και ένα κομμάτι εφημερίδας για να γράψει πάνω στίχους που μετά πηγαίνοντας στο σπίτι θα έντυνε με μουσική. Πέρα από την δεξιοτεχνία που είχε στο μπουζούκι, ήταν και δεινός χορευτής. Όσοι τον έζησαν μαρτυρούν ότι χόρευε το καλύτερο ζεϊμπέκικο και οι πελάτες στα μαγαζιά του έκαναν παραγγελιά για να τον δουν να χορεύει. Ήταν ένας λεβεντάνθρωπος, όπως λένε, και ένας αυθεντικός, λαϊκός καλλιτέχνης. Ο αγαπημένος χορός του Μάρκου Βαβακάρη ήταν το ζεϊμπέκικο. Από μικρός χόρευε παρέα με τους λατερνατζίδες της Σύρου. Χτύπαγε τον Τέφη στη λατέρνα, ας πούμε, για να βγάλει το μεροκάματο του και για να κάνει και για να δει τους άλλους πώς παίζανε τον Τέφη και πώς έκανε αυτή την ιστορία. Έμαθε να χορεύει άψογα, έγινε... Πώς να σου πω, έγινε αχτύπητος. Του λέγανε πάρε 50 δραχμές και παίξε μας. Όποιος είχε λιγάκι οικονομική του έλεγε πάρε και 100 και χόρεψε. Για δε σου γύριζα το έγραφε τα ζεμπέκικα απάνω στο πόδι του, στο ρυθμό του. Εξού και είναι πολύ κατάλληλα για να τα χορέψει όποιος ξέρει πολύ καλό ζεϊμπέκικο. Κάθε τραγούδι του Μάρκου ήταν μια μικρή ιστορία της πολυτάραχης ζωής του. Ο πόνος, η χαρά, ο έρωτας, οι απαγορευμένες απολαύσεις και κάθε βιωμά του γινόταν ένας αθάνατος στίχος. Τα δυο σου χέρια πήρανε βερβούλες και με δίρανε. Εκείνος καθότανε, κοιμότανε και σηκωνότανε τη νύχτα και έπαιρνε μια κόλλα και έγραφε τα τραγούδια και μου έλεγε εμένα το πρωί, Βαγγελία, έλα εδώ κάτω στο υπόγειο. Έλα, μου λέει, να τραγουδήσεις και να μου πεις, να στα λέω εγώ και εσύ δεν τραγουδάς. Να μου πεις ότι είναι ωραίο αυτό το τραγούδι. Η έμπνευσή του ερχόταν από αυτά που έβλεπε. Γι' αυτό και έγραφε κατά καιρούς και πράγματα που αφορούσαν την κοινωνία, αφορούσαν αρρώστιες, κατακλυσμούς. Έγραφε τραγούδια γι' αυτά. Σε οποιοδήποτε χαρτί, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, γιατί δεν είναι μόνο χαρτιά, όπως θα δείτε και στο μουσείο, έχουμε μαζέψει κοντραπλακέ, έχουμε μαζέψει διάφορες επιφάνειες, στις οποίες κατέγραφε τα συναισθήματα εκείνης της στιγμής.
λέει και πράγματα που άλλοι δεν θα τολμούσαν να τα πούν. Λέει, ας πούμε, ποιος σου βγάλε το μάτι σου, συγγενής, και είναι βαθιά βγαλμένο. Λέει τέτοια πράγματα. Λέει, ας πούμε, για τον, λέει για τη φυλακή. Αντιλαλούν οι φυλακές, τα νάπλη και το, έλα μανούλα, να μιλάει για την αδικία με τον δικό του τρόπο. Λέει φιλοσοφημένα πράγματα, αλλά με απλοϊκό τρόπο, όπως τα λέει, όπως τα λένε οι άνθρωποι στα καφενεία, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το μεγαλείο του Μακάρη. Αντιλαλούν δυο σύρματα, σύγκρου και παραπήγματα. Τον είχε κάνει το ζάχαρο και, το, και η ζωή αυτή, όλη αυτή που σου λέω, όλα αυτά τα πράγματα, ενώ ήταν, σε κάποιο, ήταν 68 χρονών, 67 χρονών, φαινόταν για 90, ήταν καταρακωμένος. Πέθανε 8 Φεβρουαρίου, το 1972 στον Ευαγγελισμό. Και του έγινε πολύ μεγάλη κηδεία, σπουδαιότατη κηδεία. Μετά το μυστήριο, αφού έγινε η ταφή στον τάφο εκεί, θυμάμαι ότι λίγοι ορισμένοι δικοί του καλλιτέχνες κλπ. Τραγούδησαν ένα από τα τραγούδια του. Να είναι ψυχούλα του αναπαυμένη, και θα είναι, γιατί ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι ένας μεγάλος πρίγκιπας της ελληνικής μουσικής. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ζωή του Μάρκου, του ανθρώπου που έβαλε το ρεμπέτικο σε όλα τα σπίτια, που έγινε σύντροφος στις χαρές και στις λύπες του λαού, που τραγουδάει για να γλεντήσει, για να παρηγορηθεί, για να νικήσει τους φόβους του. Και ο Μάρκος υπηρέτησε αυτές τις ανάγκες με τη μουσική του. Γι' αυτό ξεχώρισε στην εποχή του και γι' αυτό η μουσική του αντέχει ακόμη. Σαν να γράφτηκε χθες, γιατί είναι αληθινή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.